η ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων, η πληροφόρηση σχετικά με τα νέα πορίσματα της έρευνας και η ενθάρρυνση νέων επιστημόνων να εμβαθύνουν τις σπουδές τους είναι ο στόχος της συνάντησης Ελλήνων Βυζαντινολόγων που επέστρεψε στα Γιάννενα και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μετά από 19 χρόνια. Το συνέδριο διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών που υπάγεται στη Διεθνή Επιτροπή. Στο συνέδριο παίρνουν μέρος περίπου 140 Έλληνες Βυζαντινολόγοι, πολλοί από αυτούς νέοι επιστήμονες από Ελλάδα, Κύπρο, Αυστρία, Αλβανία, Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία. Η εναρκτήρια τελετή της συνάντησης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην αίθουσα Λόγου και Τέχνης. Ξαναέρχεται, μας έκανε η Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών την τιμή να μας δώσει τη δυνατότητα να οργανώσουμε πάλι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βυζαντινές Σπουδές, να οργανώσουμε την 10η συνάντηση στα Ιωάννινα. Η συνεργασία μας ήταν εξαίρετη. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη τιμή και για μένα να υποδεχόμαστε ένα συνέδριο στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι Έλληνες Βυζαντινολόγοι, καθώς επίσης και συνάδελφοι από το εξωτερικό, οι οποίοι θεραπεύουν το αντικείμενο αυτό. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας και κατανοούμε τη σημασία του Βυζαντίου, της Βυζαντινής Ιστορίας, της Βυζαντινής Αρχαιολογίας, της Βυζαντινής Λογοτεχνίας. Η έδρα της Βυζαντινολογίας, ο τομέας, το γνωστικό αντικείμενο της Βυζαντινολογίας, είναι κάτι ιδιαίτερα θελκτικό για τους ερευνητές. Μάλιστα, παραπέμπω σε αυτήν όταν μου θέτουν το ζήτημα των σχέσεων κράτους και εκκλησίας. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, υπάρχει μια σύνδεση της πόλης των Ιωαννίνων με το Βυζάντιο και τη Βυζαντινή ιστορία. Πέρα από την ίδρυση της πόλης και την ονομασία της, μένει ζωντανή στους αιώνες στα μοναδικά μοναστήρια που κοσμούν το νησί και άλλες περιοχές της ευρύτερης της Ηπείρου. Είναι κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.